Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα Κώστα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η πολιορκία του Παρισιού, έτσι τουλάχιστον τη χαρακτηρίζουν όλοι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος ή όχι, αλλά έτσι τη λένε. Τώρα φτάνουν οι Γάλλοι αγρότες, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και τα συνδικάτα δήλωσαν πως θα ξεκινήσουν να μπλοκάρουν τα σημεία εισόδου και εξόδου από και προς τη γαλλική πρωτεύουσα. Και άλλες γαλλικές πόλεις βέβαια συμμετέχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις. Είναι και η Μασαλή, είναι και το Μπορντό. Ουσιαστικά η κυβέρνηση Μακρόν, η κυβέρνηση βασικά υπό τον πρωθυπουργό του, τον Γκαμπριέλ Ατάλ, απαντά με 15.000 αστυνομικούς επιποδός. Να πούμε πως ο Ζεράλ Νταρμανέν, ο Υπουργός των Εσωτερικών, είπε ότι θέλουμε να τηρηθεί η τάξη και η ασφάλεια μέσα στο Παρίσι και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μπουν στο Παρίσι τα τρακτέρ και δεν θα εμποδίσουν την λειτουργία της αγοράς τροφίμων του Ρανζής, είναι η πιο μεγάλη στην Ευρώπη. Τώρα, οι Γάλλοι αγρότες βρίσκονται σε μια φάση διαπραγμάτευσης με τον Γκαμπριέλ Ατάλ, τον νέο πρωθυπουργό. Κάτι πήραν, αλλά δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι. Δεν είναι ικανοποιημένοι. Βέβαια, στην κατεύθυνση, είναι ευχαριστημένοι με την κατεύθυνση στην οποία κινούνται τα μέτρα. Γιατί, για παράδειγμα, είπε ο Ατάλ ότι δεν θα καταργήσει την επιδότηση για τα καύσιμα, γιατί είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι με το φόρο από το 0,80 θα πήγαινε στο 1,20 το αγροτικό ντίζελ, όπως έλεγαν οι ίδιοι. Δεν ανταποκρίθηκαν βέβαια όλα τα μέτρα στις προσδοκίες, αλλά θεωρούν οι Γάλλοι αγρότες ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, χαρακτηρίζοντάς τις μια δύσκολη αλλά γενναία απόφαση. Γενικώς σε όλη την Ευρώπη κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποίησεις και, όπως βλέπουμε, και στην Ελλάδα συνεχώς αυξάνονται και οι κλάδοι οι οποίοι συμμετέχουν και οι οργανώσεις αγροτικές. Και σε άλλες χώρες όμως της Ευρώπης, έτσι, και στη Γερμανία, ναι, θέλουν και να αποκλείσουν. Πολωνία, και στη Γερμανία. Από τη μία μεριά είναι η πολιορκία του Παρισιού, για τους Γερμανούς είναι η πολιορκία του Αμβούργου. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο και το Αμβούργο είναι το μοναδικό μεγάλο λιμάνι που έχει επί της ουσίας η Γερμανία και θα ήταν, δεν ξέρω, καταστροφή οικονομική για μια οικονομία που δεν είναι και στα καλύτερά της η γερμανική, αν υπάρξει αποκλεισμός. Όχι, καθόλου. Και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία και αλλού. Έχουν αυξηθεί και είναι πολύ έντονες. Η αλήθεια είναι πως είναι πολύ έντονες πλέον οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Και η κυρία Φοντερ Λάιεν, βεβαίως η πρόεδρος της Κομισιόν, το αντιλαμβάνεται αυτό και έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση με τον αγροτικό κλάδο. Και το πρόβλημα είναι όμως πώς θα κινηθεί η Ευρώπη, τουλάχιστον στο θέμα του περιβάλλοντος και της πράσινης συμφωνίας, γιατί θεωρούν ότι τα μέτρα ουσιαστικά τα οποία λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πράσινα μέτρα, ας πούμε, για να το πούμε έτσι, δεν ικανοποιούν τους αγρότες και αντίον τους πλήττουν ουσιαστικά. Απλώς να υπενθυμίσουμε ότι μέσα στο Φεβρουάριο θα ανακοινωθεί και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, οι κλιματικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη 25 ετία περίπου. Πριν πάμε στη Φιλανδία, εγώ θα απλώς να κάνω ένα σχόλιο, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Ενδεχομένως, ναι. Την Πέμπτη υπάρχει η έκτακτη σύνοδος κορυφής που έχει συγκαλέσει από το Δεκέμβριο ο Μισελ. Το οξύμορο της ιστορίας είναι ότι θα συζητηθεί η Ουκρανία και τα 50 δισεκατομμύρια που θέλουν οι Ευρωπαίοι να δοθούν στην Ουκρανία ως στρατιωτική βοήθεια. Δεν έχω ακούσει ακόμα κουβέντα για το τι θα γίνει με τους αγρότες. Και καλά, πραγματικά. Να δούμε, είναι έκτακτη στην ατζέντα. Είναι έκτακτη, όταν. Γιατί άμα δει κάποιος και εικόνες, υπάρχουν περιοχές που φλέγονται έτσι. Γιατί υπάρχουν οδοφράγματα που βάζουν φωτιές, υπάρχουν αντιδράσεις. Γερμανία, το ξαναλέω, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πολωνία, Ιταλία. Και αυτοί θα πάνε τώρα στις Βρυξέλλες να συζητήσουν για να δώσουν τα 50 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία. Λες και οι Ευρωπαίοι αγρότες, γιατί δεν διαμαρτύρονται μόνο για τα δικά τους, για το ότι δεν έχουν χρήματα, έτσι, διαμαρτύρονται γιατί πάρα πολύ απλά λένε πρέπει να πέσουν και οι τιμές. Ρίξτε ρε παιδιά τις τιμές για να μπορώ να επιβιώσω κι εγώ και ο άλλος και ο τρίτος και ο τέταρτος. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που. Εντάξει, τώρα προτεραιότητα. Τώρα προτεραιότητα είναι η Ουκρανία και να τελειώνει και με τον Όρμπαν κιόλας. Τα οπλικά συστήματα είναι προτεραιότητα, τέλος πάντων. Αυτά θα, να τα βλέπει ο κόσμος πάρα πολύ απλά, γιατί έρχονται και ευρωεκλογές. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν,